Σημαντική ένεση για την Κυπριακή οικονομία ανέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνοντα πρόγραμμα ύψου 3 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τι δραστηριότητέ του λόγω τη πανδημία του κορονοϊού. Το μέτρο απευθύνεται σε εταιρείε και αυτοαπασχολούμενου που δραστηριοποιούνται σε τομεί όπω τα νυχτερινά κέντρα, τη διοργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων και την υποστήριξη δραστηριοτήτων στι παραστατικέ τέχνε και στα θέατρα. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ΦΠΑ θα δικαιούνται άμεσε επιχορηγήσει ύψου έω 60.000 ευρώ. Τα θέατρα, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ, θα δικαιούνται άμεσε επιχορηγήσει ίσε με το 50% του ποσού τη στήριξη, ίσον ω σημασία που έχει ήδη χορηγηθεί στο πλαίσιο προγράμματο που θεσπίστηκε το 2021. Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανα δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο στι 30 Ιουνίου 2022. Σκοπό του νέου προγράμματο είναι να αντιμετωπίσει τι ανάγκε ρευστότητα των δικαιούχων και να του βοηθήσει να καλύψουν μέρο των λειτουργικών του δαπανών. Την ίδια ώρα, η έξαρση τη πανδημία του κορονοϊού προκαλεί εμπόδια στην παραχώρηση δανείων από τι τράπεζε. Σύμφωνα με έρευνα τη Κεντρική Τράπεζα, η εξάπλωση τη μεταλλάξη όμικρων στην κοινότητα ανάγκασε τι τράπεζε να προχωρήσουν σε αυστηροποίηση των κριτηρίων παραχώρηση δανείων προ τι επιχειρήσει. Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυξημένη ζήτηση εξαιτία του κύματο ακρίβεια που επηρεάζει την αγορά. Οι κύριοι παράγοντε που συνέβαλαν στην υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγηση δανείων προ επιχειρήσει ήταν η αντίληψη των τραπεζών για αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με την κατάσταση και προοπτικέ που αφορούν συνεχ συγκεκριμένου κλάδου οι εταιρείε και τη γενική οικονομική κατάσταση, η μειωμένη αντοχή τους στον κίνδυνο και το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με την κεφαλιακή του θέση. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, μεταβλητά παραμένουν τα κριτήρια όσον αφορά την παραχώρηση δανείων προ τα νοικογενειακά, όπου παρουσιάστηκε αύξηση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων.